και εδώ στην Άρτα, σε ολόκληρη την Ήπειρο, το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους και όλες, όσοι και όσες ανησυχούν, δεν συμβιβάζονται με αυτή την κατάσταση, εξοργίζονται με όσα συμβαίνουν γύρω μας, συζητούν τι πρέπει να γίνει για να μπει ένα φρένο, προβληματίζονται για να μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε τέλος πάντων για να αρχίσουμε μια νέα ζωή, έτσι ώστε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα τα δύσκολα που μας ταλαιπωρούν όλους. Αυτό ακριβώς αυτή την περίοδο συζητάμε με τους εργάτες και τις εργάτριες, στους διάφορους χώρους δουλειάς που επισκεπτόμαστε, με τους αγρότες στα χωριά μας, με τους μικροεπαγγελματίες της πόλης και την Ήπεθρο, με τους μαθητές στα σχολιά, τους φοιτητές στις σχολές. Η ανησυχία, ο προβληματισμός, η λαϊκή οργή σε μια επιλογή πρέπει να καταλήξουν. Να πάρετε όλοι και όλες τη θέση σας δίπλα στο ΚΚΕ, στους αγώνες, σε όλες τις μάχες, παντού και στις εκλογές με τη στήριξη των ψηφοδελτίων του. Συμπόρευση τώρα με το ΚΚΕ. Μόνο έτσι μπορούμε να ξαναφέρουμε την ελπίδα, την αισιοδοξία, για να ανασάνει ο τόπος, να ανασάνει ο λαός από τη σημερινή μαυρίλα. Γιατί η ελπίδα του λαού μας δεν θα έρθει από τα πάνω, από τα διάφορα παζάρια που δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες στο αστικό πολιτικό σύστημα για το πού στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε ποιον εκλεκτό του κεφαλαίου, στο Μητσοτάκη ή στον Τσίπρα, θα καταλήξει αυτή η σκητάλη της αντιλαϊκής πολιτικής για να συνεχίσει τον ίδιο αδιέξοδο δρόμο που έχει τσακίσει τους πολλούς για τα κέρδη των λίγων, για τα κέρδη των εκμεταλλευτών. Η ελπίδα δυναμώνει όσο δυναμώνει κάτω η εργατική λαϊκή οργάνωση, ή πάλι η διεκδίκηση που ακυρώνει τα κάλπικα διλήμματα των άλλων, βγάζει από τη μέση τα εμπόδια και βέβαια δεν σταματάει μπροστά σε μια κάλπη ή δεν φτάνει μόνο μέχρι έξω από του Μαξίμου. Συνεχίζεται ορμητικά και βάζει στόχο το ίδιο το σύστημα, την εξουσία του, για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Και αυτό το δρόμο σας καλούμε να τον βαδίσουμε όλοι και όλες μαζί. Είναι και ελπιδοφόρος και ρεαλιστικός, γιατί ρεαλιστικό είναι ό,τι συμφέρει το λαό και όχι ό,τι συμφέρει το μεγάλο κεφάλαιο. Και ας αφήσουν τα διάφορα μαθήματα περί ρεαλισμού τα κόμματα της αστικής διαχείρισης, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και από κοντά τα διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος. Χορτάσαμε από αυτά. Ο δικός τους ρεαλισμός θέλει τις λαϊκές ανάγκες να ασφικτιούν μέσα στα όρια και τις αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας, γιατί εκεί υπάρχει άπλετος χώρος μόνο για τα κέρδη, για τα προνόμια των λίγων. Όταν λοιπόν σήμερα μαζί με τον άνεργο πεινάει και αυτός που δουλεύει, γιατί η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημά του, δεν περιμένεις να σου γεμίσει το καλάθι των γιορτών ο Άδωνης Γεωργιάδης με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, με τους βιομήχανους στα τρόφιμα που σκάνε από τα κέρδη. Διεκδικείς ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, κατάργηση των άδικων φόρων για να πάρει ανάσα ο λαός. Όταν η λαϊκή οικογένεια χάνει το σπίτι της στους πληστηριασμούς και πνίγεται από τα χρέη, από τα δάνεια, δεν περιμένεις να προκύψει οτιδήποτε θετικό με τις υποκριτικές εκκλήσεις της κυβέρνησης στους διάφορους τραπεζίτες. Μπαίνεις μπροστά για να ακυρώσεις τα σχέδιά τους, απαιτείς διαγραφή χρεών και ματέωση των πληστηριασμών. Όταν σου λένε «μάθε να ζεις με τις σύγχρονες μορφές φτώχειας όπως η ενεργειακή, γιατί εκεί μας έχει οδηγήσει η απελευθέρωση της ενέργειας, η στρατηγική του κεφαλαίου για την πράσινη ανάπτυξη, με την απολιγνητοποίηση, αλλά και οι κυρώσεις στη Ρωσία που πληρώνει ο λαός. Δεν περιμένεις να κερδίσεις κάτι από το εμπάρκο στο ρώσικο πετρέλαιο και τη μεταφορά του LNG, από το οποίο, όπως με θράσος παραδέχονται, οι εκπρόσωποι των εφοπλιστών τρίβουν τα χέρια τους, γιατί θα πλουτίσουν, αλλά διεκδικείς άμεσα μέτρα ανακούφισης και κυρίως προβάλλεις το πιο ουσιαστικό, η χώρα σου να αξιοποιήσει με επιστημονικό σχέδιο όλες τις μορφές ενέργειας που διαθέτει και η ενέργεια να πάψει επιτέλους να είναι εμπόρευμα. Και μαζί με όλα αυτά που χρειάζεται να συζητήσουμε και κυρίως να διεκδικήσουμε, ας πάρει και ο καθένας το λογαριασμό τι πραγματικά τον συμφέρει, αλλά κυρίως ας υπολογίσει τις αποφάσεις του ποιος είναι μαζί του και ποιος είναι απέναντι από τα πραγματικά του συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πως την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, κονταραχτυπιούνταν τις προάλλες στη Βουλή και έδιναν εξετάσεις για το ποιος είναι ο καλύτερος υπηρέτης των εφοπλιστικών συμφερόντων, με τον έναν να κόβει και τον άλλον να ράβει, υπέρ της εθελοντικής φορολογίας των εφοπλιστών, των κατά τα άλλα μεγάλων πατριωτών και ευεργετών μας, όλοι τους απέρριπταν χωρίς καμιά συζήτηση την τροπολογία του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ύδρευση, στις τηλεπικοινωνίες, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα σε 2 μόλις εβδομάδες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέρριψαν χωρίς συζήτηση 5 τροπολογίες που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την ανακούφιση του λαού μας. Την τροπολογία για την πάυση των πληστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων την απέρριψαν. Την τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους στο δημόσιο και στους συνταξιούχους την απέρριψαν. Την τροπολογία για τη ρύθμιση των χρεών ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, που θα ανακούφιζε πάρα πολλούς βιοπαλαιστές αγρότες κλπ, την απέρριψαν. Την τροπολογία για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους, όπως προβάλλουν με τον ηρωικό αγώνα τους οι ίδιοι οι εργάτες της επιχείρησης, την απέρριψαν. Όμως εμείς δεν σταματάμε εκεί. Δίνουμε τη μάχη μέσα στο λαό, γιατί αν κάτι θετικό μπορεί να προκύψει, αυτό θα συμβεί μόνο από τη δική του δράση και κινητοποίηση σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό και συνεχίζουμε. Γιατί όταν τα μικρά παιδιά ξεκινούν για το σχολείο και δεν γυρίζουν ποτέ στο σπίτι, όπως ο μαθητής της ΣΕΡΕΣ, τότε δεν ψάχνεις για τις ευθύνες κάποιων ανεύθυνων. Βγαίνεις αμέσως στο δρόμο για τη ζωή των παιδιών σου και απαιτείς σύγχρονα και ασφαλή σχολεία με ευθύνη του κράτους. Όταν ο αυταρχισμός, η καταστολή, μαζί με τα δικαιώματά σου πυροβολεί εν ψυχρό και ένα 16χρονο, γιατί έτσι εδραιώνεται η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που έχει τη σφραγίδα όλων τους, ακόμα κι αν στην αρχή παγώνεις, στο τέλος βρίσκεις το κουράγιο να σηκώσεις ανάστημα. Κλείνεις την πόρτα στον κοινωνικό αυτοματισμό, στο ρατσισμό που βάζει στο ζύγι τις ζωές μικρών παιδιών και τελικά βλέπεις τον πραγματικό ένοχο και αποφασίζεις να παλέψεις ενάντια σε αυτόν. Αλήθεια, σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν. Παιδιά πυροβολούνται στο δρόμο, παιδιά σκοτώνονται μέσα στα προάβλια των σχολείων, παιδιά κακοποιούνται στις διάφορους κυβωτούς του τρόμου. πολλά τραγικά περιστατικά και ταυτόχρονα πολλές αποδείξεις μαζεύονται για το ότι αυτό το σάπιο σύστημα και το κράτος του, το οποίο έχει πετάξει από πάνω του την ευθύνη για την προστασία της ζωής των παιδιών, δεν μπορεί να εξανθρωπιστεί πλέον. Μπορεί μόνο να ανατραπεί εκ βάθρων. Γι' αυτό δεν κάνουμε πίσω. Ούτε λέμε «δεν μας αφορά». Δεν πρέπει κανένας να πει ότι δεν τον αφορά. Μπαίνεις μπροστά, έχεις το νου σου στο παιδί, όπως λέει και το τραγούδι, αλλά και συνεχώς σκέφτεσαι για το πώς πρέπει να σωθεί το παιδί. Όταν λοιπόν από παντού αναδύεται η δυσοδεία αυτή η σαπίλα του συστήματος, όπως συμβαίνει και με τις υποκλοπές και με τις παρακολουθήσεις που στην ουσία βάζουν στο στόχαστρο τον εχθρό λαό, τότε χρειάζεται να δεις πίσω από αυτούς τους σικέ καυγάδες των διαφόρων διαχειριστών αυτής της σαπίλας. Να ανακαλύψεις αυτό που όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, θέλουν να κρύψουν. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη διαμόρφωση ενός ακόμα πιο αποτελεσματικού οπλοστασίου μαζικής και προληπτικής κρατικής παρακολούθησης. Αυτός είναι ο στόχος τους. Πώς θα δυναμώσουν δραστικά τα όπλα που έχει στα χέρια της η σημερινή, αλλά και κάθε επόμενη κυβέρνηση, συνολικά η άρχουσα τάξη και το κράτος της. Και τέτοια όπλα αποκτούν και με το νομοσχέδιο για την ΕΥΠ που ψήφισε απόψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιμέρους διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, η αντιπαράθεση γύρω μάλιστα από τον όρο της εθνικής ασφάλειας, δεν αμφισβητεί τον αντιδραστικό πυρήνα του νομοσχεδίου. Αντίθετα, τον επιβεβαιώνει. Στην πραγματικότητα, αυτή η περίφημη εθνική ασφάλεια που έχει γίνει λάστιχο είναι αυτή που διευκολύνει, επιτρέπει τις μαζικές παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές, τις αθρώες παραβιάσεις δικαιωμάτων και ελευθεριών. Πρόκειται για την ασφάλεια, την προστασία των βασικών συμφερόντων του άπλιστου κεφαλαίου, της δικτατορίας του κράτους τους, στο σφοδρό αυτό αλληλοφάγωμα του ανταγωνισμού με άλλα μονοπόλια, με άλλα κράτη, με συμμαχίες. Είναι δηλαδή η εμπλοκή στις λυκοφιλίες, στους επικίνδυνους, ακόμα και πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς με τις ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξυπηρέτηση έτσι και των δικών τους συμφερόντων, τα οποία βέβαια είναι εχθρικά, ανταγωνιστικά με τα συμφέροντα των λαών τους και πρωτίστως βεβαίως και του δικού μας, του ελληνικού λαού. Είναι η μετατροπή της χώρας μας σε ένα αμερικανατοϊκό ορμητήριο, γεμάτη ξένες βάσεις, δηλαδή η μετατροπή της πατρίδας μας, του λαού μας, σε μαγνήτη επιθέσεων, σε στόχο αντιπίνων. Αυτοί οι κίνδυνοι γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι από τη συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Μια εμπλοκή που κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσει ακόμα. Δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη και η Σούδα, οι άλλες στρατιωτικές υποδομές. Δεν είναι μόνο η αποστολή στρατιωτικού υλικού χρήσιμου για την άμυνα της χώρας, η αποστολή και ετοιμότητα στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Ρωσία, η εκπαίδευση Ουκρανών κομμάντο σε ελληνικά στρατόπεδα. Είναι και η αποστολή των S-300 στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, που το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι απαιτούν και η ελληνική κυβέρνηση συζητάει να παραχωρήσει. Απόδειξη πως το βαρέλι της ελληνικής εμπλοκής στα σχέδια αυτά δεν έχει πάτο. Απίθμενο είναι και το θράσος των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο Υπουργός Άμυνας, που μάλιστα θεωρεί την εμπλοκή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ως το μεγαλύτερο, λέει, success story του τελευταίου έτους. Του λιμανιού από όπου πέρασαν στρατιές και στρατιές μάχημων δυνάμεων, αλλά και ατέλειωτα κομβόι οπλικών συστημάτων για τη συνοριακή γραμμή με τη Ρωσία. Είναι φανερό ότι τμήματα της αστικής τάξης της χώρας περιμένουν να κάνουν χρυσές δουλειές πάλι, να τακονομήσουν από τη συμμετοχή στον όλεθρο, Γι' αυτό και έχουν και κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για όλα αυτά. Η εργατική τάξη όμως, ο λαός μας, δεν έχει κανένα λόγο, κανένα συμφέρον να πανηγυρίζει, γιατί η χώρα του γίνεται θήτης άλλων λαών και εκείνος κινδυνεύει να γίνει το θύμα. Αντίθετα, έχει κάθε λόγο να παλέψει για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, για να κλείσουν όλες οι βάσεις, για να σταματήσει η χώρα μας να είναι ορμητήριο πολέμου. Και μη μας πουν πάλι το γνωστό παραμύθι ότι οι ξένες βάσεις αποτελούν αποτρεπτικό όπλο στην τουρκική επιθετικότητα. Ας τα πουν αυτά στον κυπριακό λαό, που έζησε την τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% του νησιού, αλλά και από αυτό δεν το γλίτωσε το γεγονός ότι στο νησί του και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό εδάφους υπήρχαν βρετανικές νατοικές βάσεις. Ούτε βέβαια η γιγάντωση των βάσεων στην Ελλάδα με την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία που διαπραγματεύτηκε πρώτη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε μετά αυτή της Νέας Δημοκρατίας, απέτρεψαν την Τουρκία, δηλαδή την άρχουσα τάξη της Τουρκίας, να διευρύνει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και από τις γκρίζες ζώνες να περάσει στη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Και τώρα να απειλούν και από πάνω πως θα έρθουν νύχτα. Βέβαια, οι επικίνδυνες και επώδυνες συμφωνίες με τους συμβιβασμούς με την Τουρκία που προετοιμάζονται έχουν τις ευλογίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν θα υπογραφούν νύχτα, αλλά μέρα μεσημέρι. Ήδη ψήνεται το πράγμα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή, έρχεται η ώρα και εδώ στην Άρτα, σε όλο τον νομό, που οι εργάτες και οι εργάτριες, οι αδικημένοι αγρότες, οι μικροεπαγγελματίες πρέπει να τα βάλουν κάτω και να κάνουν το δικό τους λογαριασμό και να δουν αν και πόσο τους ωφέλησε αυτός ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, στον οποίο ρεαλιστικό θεωρείται μόνο ότι συμφέρει κάποιους λίγους το κεφάλαιο και όχι τις δικές τους μεγάλες λαϊκές ανάγκες. Ήδη ο λογαριασμός είναι αρνητικός, αν σκεφτεί κανείς ότι ο πληθυσμός της περιοχής, εργαζόμενοι, αγρότες, νέοι, έχουν μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη ανεργία οδηγεί τους νέους να μεταναστεύουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να ερημώνουν οι πόλεις και η ύπαιθρος. Τι κέρδισαν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια οι εργάτες και οι εργάτριες στις τοπικές βιομηχανίες, πέρα από εντατικοποίηση, από χαμηλά μεροκάματα, όταν την ίδια ώρα οι μεγάλες αυτές βιομηχανίες τροφίμων παρουσίαζαν πολύ αυξημένα κέρδη? Τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι στις μεγάλες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, πέρα από άσχημες συνθήκες δουλειάς, από πετσοκομμένα εργασιακά δικαιώματα? Την ίδια ώρα που οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες ωφελήθηκαν πολλαπλά και από τις κρατικές επιδοτήσεις, από ζεστό κρατικό χρήμα που δήθεν προορίζονταν και για τους παραγωγούς πτηνοτρόφους. Εδώ στην περιοχή κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να ξεχάσει το εργοδοτικό έγκλημα με το θάνατο του 29χρονου εργάτη στο εργοστάσιο Ήπειρος, για το οποίο κανένας βέβαια, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, έβγαλαν τσιμουδιά, παρόλο που οι βουλευτές τους στο νομό είναι λαλίστατοι κατά τα άλλα. Κι όμως η μάχη που έδωσε το εργατικό κέντρο για να καταδικαστεί η εργοδοσία για το έγκλημά της αγκαλιάστηκε από το λαό της περιοχής, ο οποίος δεν περίμενε καμιά απόφαση δικαστηρίου, είχε ήδη καταδικάσει την μεγαλοεργοδοσία στη συνείδησή του. Ας κάνουν λοιπόν πλέον το λογαριασμό τους οι εργάτες, βάζοντας κάτω ποιοι είναι αυτοί που κάνουν παρέλαση από τα συσκευαστήρια της περιοχής για να φωτογραφίζονται, μιλώντας για στήριξη και ανάπτυξη της παραγωγής της περιοχής, εννοώντας φυσικά ξεδιάντροπα, μόνο τη στήριξη της μεγαλοεργοδοσίας για να συνεχίζει να κερδοσκοπεί, να εγκληματεί σε βάρος των εργαζομένων και του λαού της Άρτας. Από αυτή την ανάπτυξη που το κράτος επιδοτεί και από πάνω, δεν κερδίζουν όλοι, όπως μας λένε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεγάλη επιχείρηση που αναφέραμε, η οποία χρηματοδοτήθηκε με αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να προχωρήσει στην καθετοποίηση της παραγωγής. Την ίδια ώρα που εκατοντάδες κτηνοτρόφοι ξεπαστρεύουν τα κοπάδια τους, μη αντέχοντας το τεράστιο κόστος παραγωγής, δηλαδή το κόστος των ζωοτροφών, ενώ άλλοι πουλούν το γάλα με τιμές κάτω του κόστους. 2 εκατομμύρια και βάλε ευρώ χρηματοδότηση. Κι όμως το ρελέ διαφυγής που ενδεχομένως να έσωζε τη ζωή του 29χρονου εργάτη που σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία στην επιχείρηση αυτή, κόστιζε μόλις 60 ευρώ όλα κι όλα. Το σίγουρο είναι πως τίποτε δεν κερδίζουν οι εργάτες που ακούν συνεχώς τα όμορφα τα λόγια περί ανάπτυξης, από την οποία δήθεν θα ωφεληθούν όλοι. Το σίγουρο είναι ότι στο δικό τους μυαλό αυτή η ανάπτυξη ταυτίζεται με τις άθλιες συνθήκες εργασίας που παραπέμπουν σε κάτεργο. Και τέτοια υπάρχουν πολλά στην περιοχή, που μπορεί να είναι η τελευταία επιλογή για έναν εργάτη που είναι για πάρα πολύ καιρό άνεργος, αλλά διαφημίζονται όλα αυτά από τους εκλεκτούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια ως τα διαμάντια της περιοχής, ως παράδειγμα επιχειρήσεων με εξωστρέφεια, με σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές προϊόντων ή άλλα εργασιακά κάτεργα, που οι εργαζόμενες δεν έχουν καν ένσημο. Στηρίχτηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μεγαλώσουν αυτοί οι μεγάλοι τις δουλειές τους στο εξωτερικό, μέχρι την Κίνα έφτασαν. Φαίνεται από εκεί πήραν και κάποιες ιδέες για το πώς μειώνεται το λεγόμενο εργασιακό κόστος. Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας, που στο παρελθόν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ζητούσε από τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη, στηρίχτηκαν για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά και για να εξασφαλίσουν νέες επιδοτήσεις. Μετά και από παρέμβαση ντόπιων παραγόντων, των βουλευτών των άλλων κομμάτων, για να ξέρουμε δηλαδή ποιος είναι με ποιον. Μπορεί το ΚΚΕ να μην έχει βουλευτεί στο νομό, και αυτό βέβαια στο χέρι σας είναι να αλλάξει, αλλά οι δυνάμεις του ΚΚΕ με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, χωρίς να κάνουν πίσω, έδωσαν σε όλους τους χώρους δουλειάς, παντού, τη μάχη να μην χαθεί ούτε ένα μεροκάματο, για να μην γίνει καμιά απόλυση, για να υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Έδωσαν και δίνουν τη μάχη για να σηκώσουν κεφάλι οι εργάτες, κόντρα στην εργοδοτική τρομοκρατία. Και αυτό στην Άρτα το γνωρίζουν και οι πέτρες. Όπως και οι πέτρες γνωρίζουν ότι οι δυνάμεις του ΚΚΕ και μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες της πανδημίας έδωσαν τη μάχη για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, όταν όλοι οι άλλοι σφύριζαν αδιάφορα, κάνοντας πλάτες στο μεγάλο κεφάλαιο. Ένα επιπλέον μεγάλο ζήτημα που αποτελεί και κριτήριο ψήφου είναι ότι κανένας αγρότης, κανένας αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας που χρωστάει, που είναι χρεωμένος, δεν στηρίζεται σήμερα ούτε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, για να απαλλαγεί από αυτό το βραχνά των χρεών, να καταφέρει να επιβιώσει, να μην χρεοκοπήσει. Το ΚΚΕ μπαίνει και θα μπει ακόμα πιο δυναμικά μπροστά σε όλα αυτά, και στη Βουλή και στους αγώνες. Και εδώ, στο νομό της Άρτας, ξέρουμε πολύ καλά πως οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες που παράγουν μανταρίνια, πορτοκάλια, ελιές, άλλα προϊόντα, ιδιαίτερα η παραγωγή των ακτινιδίων, βρίσκονται σε απόγνωση. Και αυτό όταν στο νομό η παραγωγή είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας. Αυτά τα προβλήματα ανέδειξε το ΚΚΕ και στη Βουλή, ζητώντας την απορρόφηση της παραγωγής σε τιμές πάνω από το κόστος, που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα επιβίωσης στους παραγωγούς ακτινιδίου ή την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των παραγωγών, τη μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, με πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, με κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του προστίμου ρήπων, με επιδότηση των λιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων, απαιτώντας να χτυπηθεί η εσχροκέρδεια που γίνεται σε βάρος των παραγωγών και σε βάρος φυσικά της λαϊκής κατανάλωσης, να γίνουν οι εξαγωγές και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αποθήκευση της παραγωγής. Όμως, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε οι κυβερνώντες. Παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο, προβάλλουν ως κονδύλια και επιδοτήσεις, ακόμα και όσα δίνονται κατά περίπτωση, κονδύλια που βέβαια απέσπασαν οι αγρότες και με τις κινητοποιήσεις τους που έγιναν πανελλαδικά και στην Άρτα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Κονδύλια όμως που δεν καλύπτουν με τίποτα τις μεγάλες απώλειες που έχει το αγροτικό εισόδημα. Όλα αυτά τη στιγμή που μπουκώνουν με προνόμια, με δισεκατομμύρια ευρώ, τους εφοπλιστές, τους βιομηχάνους, τους ομίλους της ενέργειας. Οι αγρότες δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τους τωρινούς και από τους μελλοντικούς κυβερνητικούς σωτήρες που έχουν για πηξίδα τους τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων εξαγωγέων, των επιχειρηματικών ομίλων και φυσικά τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε η ώρα λοιπόν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, να σηκώσουν το ανάστημά τους, να εμπιστευτούν τη δύναμή τους, τους συλλόγους τους, να δυναμώσουν την ομοσπονδία τους, το αγροτικό κίνημα, με τους αγώνες τους, με την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπορούν να βάλουν εμπόδια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και να πάρουν ανάσες επιβίωσης. Να δυναμώσουν το ΚΚΕ παντού και στις εκλογές, ώστε να ανοίξει ο ελπιδοφόρος δρόμος για μια διαφορετική αγροτική ανάπτυξη της παραγωγής που θα καλύπτει διατροφικές ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των μεγαλεμπόρων, των ομίλων και των τραπεζιτών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στην Άρτα, σε όλη την Ήπειρο, δίνουμε το χέρι σε όλους όσοι κατά βάθος δεν εμπιστεύονται κανένα από τα άλλα κόμματα που σήμερα τους βάζουν και νέα διλήμματα, νέες τρικλοποδιές, μην τυχόν και κάνουν ένα βήμα μπρος και αμφισβητήσουν την αντιλαϊκή πολιτική και μαζί με αυτή το σύστημα και την εξουσία τους. Αυτό όμως πρέπει να γίνει. Και αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα, είτε το θέλουν είτε όχι. Σε όλους αυτούς λοιπόν απευθυνόμαστε, που στα ερωτήματα για το ποιος είναι πιο κατάλληλος από τους μηνιστήρες της εξουσίας για την επόμενη διακυβέρνηση, απαντούν σταθερά κανένας, γιατί καταλαβαίνουν πολύ καλά πως μέσα στα ασφικτικά όρια αυτής της πολιτικής δεν μπορεί να υπάρξει λύση στα οξυμένα προβλήματά τους, ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε στον αιώνα τον άπαντα έτσι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πλέον δεν τσιμπάνε στο δίλημμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη αστάθεια ή σταθερότητα. Γιατί αυτή η σταθερότητα της αντιλαϊκής πολιτικής, που για τη ζωή του λαού σημαίνει σταθερότητα και ένταση της ακρίβειας, της φτώχειας, της μιζέριας, δεν την αντέχουν και θέλουν να την αλλάξουν. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους τομείς της ζωής τους. Για την παιδεία των παιδιών τους, για την υγεία της οικογένειάς τους. Ξέρουν πως όταν ο Μητσοτάκης λέει «Είμαστε η κυβέρνηση που της αρέσει να λύνει τα μεγάλα προβλήματα», δίνει πάλι διαβεβαιώσεις μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο ότι θα του τα λύσει όλα. Μόνο που αυτό σημαίνει πάλι μεγαλύτερα βάρη για τους εργαζόμενους, για το λαό. Τα μεγάλα προβλήματα του λαού δεν θα τα λύσει καμιά σταθερή αντιλαϊκή κυβέρνηση, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, με πιθανό συνεταίρο και των δύο ή ενός εκ των δύο του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, θα τα πολλαπλασιάσει αυτά τα προβλήματα. Λύσεις μπορεί να κερδίσει το εργατικό λαϊκό κίνημα που δυναμώνει, ανασυντάσσεται, κρατάει σταθερό τιμόνι και δεν κάνει στάση για να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς, αλλά κοιτάει μπροστά. Βάζει στόχο ο λαός να κάνει ο ίδιος κουμάντο στην οικονομία, στην κοινωνία, να έχει τη δική του λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία. Είναι οι ίδιοι που δεν πέφτουν στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, που πιπιλάει ξανά το όνομα της δήθεν προοδευτικής κυβέρνησης. Παλιά ξινά στα φίλια, θα μου πείτε. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας ψάχνουν την πρόοδο και δεν την βρίσκουν, ούτε στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν, ούτε στην αντιπολίτευσή του τα τελευταία χρόνια, όπου μαζί με το ΠΑΣΟΚ έβαλαν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζοντας το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι εργαζόμενοι ψάχνουν την πρόοδο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν την βρίσκουν ούτε στην αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάνει σημαία της τον αντικομουνισμό. Δεν τη βρίσκουν ούτε στα σχέδια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ που υλοποίησε και ως κυβέρνηση. Ψάχνουν την πρόοδο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν τη βρίσκουν στο σάπιο αυτό σύστημα της βαρβαρότητας, στον καπιταλισμό. Την πρόοδο τη βρίσκουν μόνο μέσα στο λαό, στους αγώνες του, για μια καλύτερη ζωή. Και εκεί συνήθως κανείς βρίσκει μόνο τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές μαζί, που χωρίς να υπολογίζουν κόπο, εμπόδια, δίνουν τη μάχη για τη χειραφέτηση του λαού. Σε όλους αυτούς λοιπόν απευθυνόμαστε. Στα μεγάλα τμήματα του λαού μας που βλέπουν στο ΚΚΕ αξιοπιστία, μαχητικότητα, συνέπεια, κόντρα στον καιρό. Γιατί εμείς καβάλα πάμε στον καιρό. Ναι, αυτοί είμαστε. Ασπίδα για το σήμερα, ελπίδα για το αύριο. Αυτό είναι το ΚΚΕ που με την πολιτική του πρόταση δίνει διέξοδο στο λαό. Τέτοιο πρόγραμμα έχει το κόμμα. Τέτοια πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας. Εμπόδιο για να γίνει πράξη αυτό το πρόγραμμα είναι η καπιταλιστική, ιδιωτική, μεγάλη ιδιοκτησία και εξουσία. Αυτές οι ξεπερασμένες ιστορικά σχέσεις. Το πρόγραμμα του ΚΚΕ στην υγεία καταργεί την επιχειρηματική δράση που την πλήρωσε ακριβά ο λαός μας την περίοδο της πανδημίας. Καταργεί την επιχειρηματική δράση στην ενέργεια. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας και η εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας για το λαό. Αποδεσμεύει τη χώρα από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό κυρίαρχο, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και διαμορφώνοντας τις διεθνείς σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους, με όλους τους λαούς, με όλα τα κράτη και τις χώρες. Προβλέπει νέους θεσμούς άσκησης της εξουσίας από τους ίδιους τους εργαζόμενους, ελέγχου αυτής της εξουσίας από το λαό, με εκλογή εργαζομένων ως εκπροσώπων βουλευτών και όχι με πάτσιδες και άλλα λαμόγια όπως η σημερινή. Η εργατική εξουσία, με πυρήνα και βάση τους χώρους δουλειάς στην πρότασή μας, είναι ο μόνος καινοτόμος τρόπος διακυβέρνησης, καθώς φέρνει στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου αυτής της χώρας. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη που τεκμηριώνει πως ο λαός μας σήμερα μπορεί να ζήσει με σύγχρονα δικαιώματα, με ποιότητα ζωής που αντιστοιχεί στον 21ο αιώνα, στις ίδιες τις δυνατότητες της εποχής μας. Κι αν όλα αυτά σας φαίνονται κάπως μακρινά, σας καλούμε να συμπορευτείτε μαζί μας για να τα φέρουμε πιο κοντά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ενισχύοντας το ΚΚΕ στις εκλογές, στο κίνημα, παντού, για να χαμογελάσει ξανά ο ελληνικός λαός και η νεολαία μας για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες, καλή διασκέδαση, καλά να περάσουμε απόψε.